Πολύ καθαρά από την παλιά του Λιμπερόπουλου. Γκαλέτο. Πολύ ωραία. Και κάθε την παλιά του για τον Λιμπερόπουλο. Που ανάμεσα από δύο θέλει να περάσει. Τρεις με έναν. Ο Σιμιέσκι πατάει για τον Λιμπερόπουλο. Ο Τόσης πάνω στο παρτέζ από τον Λιμπερόπουλο. Είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό από αυτές που θα έλεγε κανείς ότι δεν θα είναι βέβαια όλες τις αγώνες στο ποδόσφαιρο. Γκαλέτο. Ωραία για το Βαζέχα, ο Παναθηναϊκός που ξεδιπλώνεται και πάλι πάνω στο τρένο των Τράφορντ. Την παλιά είναι καταπληκτική για το Σιμιέφσκι και έχει σηκωθεί το σημαίακι. Η παλιά όμως που είδε ο Βαζέχα για να βγάλει στο Σιμιέφσκι ήταν, δεν ήταν offside ο Πολωνός, θα το επιβεβαιώσουμε στο replay, αλλά η σκέψη του Πολωνού για τον άλλο Πολωνό ήταν καταπληκτική. Νομίζω ότι αν είναι ο Σιμιέφσκι, που δεν είναι απόψη μου, Λιμπερόπουλος, μπάλα χάθηκε για τον Παναθηναϊκό, το Μπέκαμ έχει χώρο, θα κάνει και ένα σουτ. Ο Νικοπολίτης πήγε να ξεγελαστεί από την πορεία της μπάλας. Σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει κάποιον να βγάλει στην μπάλα στα πλάγια για τώρα. Θα περάσει μέσα στην περιοχή. Το σούτ στον Παρτές πάνω στο 45. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να σκοράρει. Κοιτάξτε, τι ωραία πέρασε. Σούταρε ο Παρτές. Ο Παρτές, εκεί όπου πήρε την κεφαλιά ο Γιόρκ, ο Σέριγαν, το σουτ και United προηγείται 1-0 με τον σωτήρα της φετινής σεζόν, το 14ο γκολ του στα 17 τελευταία παιχνίδια σαν σφαίρα. Καραγκούνης, Χένριξεν, Λιμπερόπουλος είναι κοντά ο Σκόουλς, σωστά του το υποδεικνύουν. Τώρα ο Καραγκούνης το κάνει πολύ ωραία και είναι γκολ! Ο Καραγκούνης στο 63 πετυχαίνει ένα ωραιότατο γκολ για το Παναθηναϊκό και τρέχει προς την εξέδρα που είναι ο παλιός του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού άλλαξαν την μπάλα. Ο Καραγκούνης τη βρήκε στρωμένη και κάνει ένα ο
Σιλβέστρ και πάλι ο Γάλλος με τον Σέριγχαμ που δίνει πολύ ωραία και πάλι την ευκαιρία στο συμπαίχτη του να αναπτυχθεί. Ο Σιλβέστρ που θα περάσει. Ο κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Το σούτ και ο Νικοπολίδης και ο και κάνει το 2 σκόρους. Έρχεται και κάνει το 2-1 σε κενή αιστεία μπροστά στο σκόρ. Σε ένα μάτς που με την εικόνα του δεν το δικαιούται να είναι μπροστά απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που και καλύτερος της ήταν από ενώ κάνει κίνηση ο Μπέκαμ προτιμάει όμως ο Σκόουλς στο Νιου Γιόρκ. Η United δεν έχει καμία διάθεση όπως βλέπετε να κυνηγήσει παρά μόνο αν είναι σίγουρη να τρει το γκολ πρώτα την ενδιαφέρει να παγώσει το παιχνίδι δείγμα του ότι φοβήθηκε αυτό που είδε. Σκόουλς όμως απέναντι από τον Νικοπολίδη το πλασέ και το 3-1 με τον Πολ Σκόουλς. Ο Πολ Σκόουλς λοιπόν αποδεικνύει αυτό που υποστηρίζουν στην Αγγλία ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που υπάρχει στο νησί σαν κρυφός σεντερφόρ πίσω από το δίδυμο των κυνηγών. Χάσαμε κάπου στο τέλος, λίγο κουραστήκαμε, ήταν και μεγάλη πίεση της Μάντσεστερ. Αλλά πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες να προηγηθούμε εμείς στο σκορ και ίσως να ήταν και καλή